Έως σήμερα, περισσότερα από 2.668.000 καταγεγραμμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο, με περισσότερους από 730.000 συνανθρώπους μας που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό ανέρωσαν και έγιναν καλά. Έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 186.316 θάνατοι έως πριν λίγη ώρα. Σήμερα ανακοινώνουμε 55 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Τα περισσότερα αφορούν υγειονομικές δομές με επιδημίες. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 2.463, εκ των οποίων το 56% αφορά άνδρες. 574 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό. 1.131, το 46%, είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 52 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 ετών. 15, δηλαδή το 29% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 85% έχει σοβαρό υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 57 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 4 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 125 θανάτους συνολικά στη χώρα. 33 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 90,4% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 59.241 κλινικά δείγματα. Όπως σας είπα και εχθές, ένα σημαντικό στόχος της επιδημιολογικής επιτήρησης αλλά και της επαγρύπνησή μας για αυτόν τον νέο ιό είναι η ανίχνευση και ο περιορισμός επιδημιών σε υγειονομικές μονάδες, σε κλειστές δομές, σε χώρους φροντίδας ευπαθών πληθυσμών αυξημένου κινδύνου. Ο ιός αυτός, όπου βρει ευκαιρία, μεταδίδεται πολύ εύκολα και ιδιαίτερα στις δομές υγείας. Εκεί συστήνεται αυξημένη επαγρύπνηση από τους υγειονομικούς για να γνωριστούν ύποπτα περιστατικά. Στενοχωρούμε να λέω πως απρόσεκτες συμπεριφορές όλων μας οδηγούν σε εστιακές αναζωπηρώσεις. Εάν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα ησυχάσουμε. Σε δύο πρόσφατες περιπτώσεις επιδημίας σε χώρους όπου δεν υπήρξε αντίστοιχη επαγρύπνηση που θα περιμέναμε από ευαισθητοποιημένους υγειονομικούς, έγινε το κακό. Δεν είναι δυνατόν να χαλαρώνουμε και να χάνουμε την επαγρύπνησή μας, να ανάβουν συνεχώς εστίες μετάδοσης. Η απρόσεκτη συμπεριφορά των λίγων είναι άδικη για όλους όσους προσέχουν. Όλα τα δεδομένα σε αυτή τη φάση που η επιδημία στη χώρα μας υποχωρεί τονίζουν την ανάγκη επαγρύπνησης σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Σήμερα τοποθετήθηκε οριστικά η Επιτροπή σχετικά με τη χρήση φασμάτινων μασκών από το Γενικό Πληθυσμό για τη φάση της σταδιακής και ελεγχόμενης άρσης των μέτρων. Η Επιτροπή υιοθέτησε συστάσεις σύμφωνες με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου των Λοιμόξεων, ώστε να δώσει ακόμα λιγότερες ευκαιρίες στον ιό να μεταδοθεί από ασυμπτωματικούς ανθρώπους ή ανθρώπους λίγο πριν παρουσιάσουν συμπτώματα σε περιοχές όπου υπάρχει υψηλός συγχρονισμός. Παραδείγματος χάρη, όχι σε ανοιχτούς χώρους, αλλά σε κλειστούς χώρους, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και άλλα. Αυτή η χρήση θα γίνει ταυτόχρονα με ειδική επικοινωνιακή στρατηγική, ώστε να μην γίνεται λάθος χρήση της μάσκας, να μην δίνεται η ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας. Θα ακολουθήσουν περισσότερες οδηγίες σχετικά με αυτό το θέμα και τον τρόπο χρήσης των μασκών. Απλά να πω εδώ ότι όταν κάποιος χρησιμοποιεί τέτοιες μάσκες θα πρέπει να καλύπτει πλήρως το πρόσωπο, τη μύτη δηλαδή και το στόμα, να πλένει πάρα πολύ συχνά τα χέρια του με σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο αντισηπτικό πριν βάλει τη μάσκα ή όταν την αφαιρέσει, να την αφαιρεί με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να μην αγγίζει την προστινή επιφάνεια της μάσκας η οποία μολύνεται πολύ εύκολα. Εάν η μάσκα είναι μίας χρήσης, να την απορρίπτει με ασφαλή τρόπο. Εάν η μάσκα είναι επαναχρησιμοποιούμενη, να πλένεται όσο πιο συχνά μπορούμε με το σύνηθες απορρυπαντικό σε 60 βαθμούς Κελσίου.
και να γίνεται ασφαλής χρήση της μάσκας και να καταλαβαίνουμε τους κινδύνους από αυτή τη χρήση της μάσκας στην επόμενη φάση, το να μολυνθούμε χωρίς να θέλουμε με το άγγιγμα και την επαναχρησιμοποίηση της μάσκας, τη δυσκολία στην αναπνοή από τη χρήση της μάσκας και αυτή τη λάθος συμπεριφορά, μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας η οποία μας αποτρέπει από τα πιο σημαντικά μέτρα που είναι η υγιεινή των χεριών και η διατήρηση της απόστασης, η αποφυγή του συνωστισμού και η χρήση της μάσκας μόνο σαν συμπληρωματικού μέσου στην επόμενη φάση όπου θέλουμε να μηδενίσουμε ή δυνατόν τις ευκαιρίες μετάδοσης του ιού. Η χρήση της μάσκας δεν καταργεί το απόλυτα απαραίτητο μέτρο το να αποφεύγουμε να αγγίζουμε το στόμα, τη μύτη και τα μάτια μας όσο μπορούμε περισσότερο. Καταλαβαίνετε όταν κάποιος χρησιμοποιεί μια μάσκα πόσο πιο εύκολο μπορεί να γίνει αυτό και να μεταδώσει τον ιό αν δεν έχεις χρησιμοποιήσει αντισηπτικό στο χέρι. Επίσης η Επιτροπή συνεδρίασε σχετικά με μέτρα που αφορούν σε δομές υγείας, όπως για παράδειγμα η λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και των τακτικών χειρουργείων, τα οποία σταδιακά θα αρχίσουν να λειτουργούν στην επόμενη φάση. Η Επιτροπή υιοθετεί οδηγίες με ειδικά κριτήρια ιεράρχησης, τα οποία θα αξιολογούνται από τις Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και τις τοπικές επιτροπές του νοσοκομείου. Και η Επιτροπή συνεχίζει αυτή τη στιγμή τη συζήτηση σχετικά με την επέκταση των εργαστηριακών κριτηρίων διάγνωσης και άλλα θέματα. Τελειώνοντας, θέλω να τονίσω ότι συνεχίζουμε την επαγρύπνηση. Η κατάσταση παραμένει καλή, αλλά γρήγορα μπορεί να ξεφύγει, όπως φαίνεται από τις δύο τοπικές επιδημίες των τελευταίων 48 ώρων. Τυχόν άνοδος των κρουσμάτων στην κοινότητα λόγω χαλάρωσης της επαγρύπνησής μας θα είναι ένα τεράστιο βήμα πίσω. Δεν εφησυχάζουμε, δεν διακινδυνεύουμε να χάσουμε αυτά που κερδίσαμε. Πρέπει να περιορίσουμε ακόμα περισσότερο τη διασπορά του ιού. Σας ευχαριστώ.